Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αναφυσβήτητα σε μια συγκέντρωση που καλείται από ένα συγκεκριμένο χώρο κάθε φορά. Σήμερα ο χώρος που έχει σχέση με την πρόνοια, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις οικογένειες, τους εργαζόμενους. Αισθανόμαστε την υποχρέωση οπωσδήποτε να υπενθυμίσουμε τη θέση και τη στάση του κόμματος απέναντι στα οξύτατα προβλήματα του χώρου που κάθε μέρα οδηγείται σε αδιέξοδο και με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται θετική προοπτική. Θα ξεκαθαρίσω όμως, δεν υπάρχει θετική προοπτική όσο οι σημαντικοί αγώνες που αναπτύσσονται δεν αποκτούν την απαιτούμενη μαζικότητα, όσο δεν κλιμακώνονται και κυρίως δεν μετεξελίσσονται με βάση και την πείρα σε αμφισβήτηση του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, του καπιταλισμού, του ρόλου των μονοπωλίων στην Ελλάδα και διεθνώς. Όσο δεν κατευθύνονται οι αγώνες ενάντια στις συνέπειες και στην ίδια τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ενώσεις καπιταλιστικών κρατών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Μάλιστα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στις κάλπες και από αυτές πρέπει να καταγραφεί έμπραχτα με ταξικό κριτήριο η καθαρή αντίθεση στην πολιτική να πληρώσουν τα βάρη της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης και της ανεμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, ανάκαμψης, οι εργαζόμενοι και μόνο. Βεβαίως, αν έλειπαν οι αγώνες της πρωτοπορίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των εργαζομένων στο χώρο, όπως και οι αγώνες των ταξικών σωματείων του ΠΑΜΕ και με τους κοινωνικούς συμμάχους του, που επιμένουν να κλιμακώνουν τα πράγματα, θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι αγώνες μπορεί να υπολείπονται των απαιτήσεων, ακριβώς γιατί όλα τα κόμματα, η εργοδοσία, οι θεσμοί του κράτους και οι ευρωενωσιακοί μηχανισμοί ποδηγετούν, δηλαδή η εξουσία του κεφαλαίου, εκφοβίζουν, παραπλανούν. Αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ ή αν το ΚΚΕ δεν είχε συγκεκριμένη ιστορία και σύγχρονη στρατηγική, δεν θα υπήρχε σήμερα στην Ελλάδα μια αγωνιστική πρωτοπορία που οπωσδήποτε έχει δυναμική και σίγουρα και οπωσδήποτε θετική προοπτική για το λαό. Από το 1974 και μετά, για να αναφερθώ στη δράση του κόμματος μετά την κατάκτηση της νόμιμης παρουσίας του, ξεκινήσαμε την επεξεργασία θέσεων για τα γενικά και πιο εξειδικευμένα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Από χρόνο σε χρόνο, από περίοδο σε περίοδο, παίρνουμε υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, τις πιο ριζοσπαστικές απόψεις κλάδων που το αντικείμενό τους αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες όπως και των οικογενειών τους. Λόγω παραδείγματος χάρη για τα ΜΕΑ, έχουν πολύ κλάδο της ιατρικής, της φυσικοθεραπείας, της ψυχολογίας, της παιδείας, των εξειδικευμένων με όλες τις μορφές αναπηρίας. Όλα τα κόμματα βεβαίως στα προγράμματά τους αναφέρουν με περίσσια τάχα συγκίνηση για τα προβλήματα των ΑΜΕΑ. Δεν λείπουν οι καλές ιδέες, σαν περιτύλιγμα. Το θέμα είναι ότι η πρόνοια, η προστασία των ΑΜΕΑ είναι ενταγμένη σε ένα υποβαθμισμένο κρατικό σύστημα που το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα αυτό το κρατικό σύστημα είναι μειοψηφικό σε σχέση με τον εκτεταμένο ιδιωτικό τομέα. Το θέμα είναι ότι η κοινωνική πολιτική, η πρόνοια, επομένως η γενική και επομένως και για τα ΑΜΕΑ, αντιμετωπίζονται στις συνθήκες του καπιταλισμού ως κόστος, ως δαπάνη της χώρας, που το κεφάλαιο μάλιστα αν επενδύσει αποκομίζει μεγάλα κέρδη. Το ζήτημα λοιπόν δεν βρίσκεται στο τι υπόσχονται, αλλά αν αναγνωρίζουν τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών αναγκών, επιστημονικά σύγχρονο, αν αναγνωρίζουν τις αυξημένες οικονομικές, επιστημονικές και κοινωνικές ανάγκες των εργαζομένων στον τομέα αυτό τον ΑΜΕΑ που συζητάμε σήμερα, και αν διασφαλίζεται η κάλυψη όλων των αναγκών σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες και κοινωνικές ομάδες χωρίς κριτήριο την τσέπη. Ο κοινωνικός χαρακτήρας σημαίνει δωρεάν παροχές και ισότητα για όλους και όλες, το ύψος του επίπεδου να καθορίζεται σε κάθε φάση και περίοδο μόνο από το επίπεδο της επιστήμης, της τεχνολογίας και γενικότερα της καθολικής ανάπτυξης της κοινωνίας. Όμως τον καπιταλισμό οι κοινωνικές ανάγκες της πρόληψης, της υγείας του λαού και των ΑΜΕΑ είναι εμπορευματοποιημένες με πολλές μορφές, ακόμα και όταν παρέχεται ένα μικρό τους μέρος δωρεάν ή με φτωχοεπιδόματα.
η εμπορευματοποίηση εκπορεύεται από το γεγονός, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, να κατοποιηθεί γενικότερα από το λαό, τους εργαζόμενους και πιο πολύ από την εργατική τάξη. Το πιο σημαντικό και καθοριστικό είναι ότι στο σύστημα της ταξικής εκμετάλλευσης το πιο σημαντικό, το πιο καθοριστικό εμπόρευμα είναι η εργατική δύναμη, δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου για εργασία. Γιατί ακριβώς η ανθρώπινη εργασία παράγει υπεραξία, που αυτή μετατρέπεται σε κεφάλαιο μέσα από το εμπόριο, μέσα από το σύνολο των υπηρεσιών. Καθημερινά επιβεβαιώνεται πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι τεχνολογικές εφαρμογές στην παραγωγή και τις υπηρεσίες μπορούν να επιλύσουν όλα τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής ζωής και πριν από όλα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, να απελευθερώσουν τον εργαζόμενο και τον κοινωνικό του χρόνο, αντί να αυξάνεται η εκμετάλλευση και ο εργάσιμος χρόνος, η ενεργεία, να πληρώνεται γενικά ένα μικρό μέρος της εργασίας. Η άνοδος της σημασίας του ρόλου της διανοητικής επιτελικής δουλειάς απέναντι στην χειρονακτική, τη σωματική, δίνει τη δυνατότητα μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες να αποδίδουν στη δουλειά τους εξίσου με τους υπόλοιπους. Αν παρακολουθήσει κανείς τις μεταγλωτισμένες εκπομπές της δορυφορικής τηλεόρασης που αφορούν προβλήματα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, βλέπει ότι η πρόοδος στην επιστήμη έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να εφαρμόζονται καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με σωματική αναπηρία, ακόμα και τις πολύ βαριές, να εντοπίζουν έγκαιρα και σε κάποιες περιπτώσεις να προλαβαίνουν όταν πρόκειται για ατυχήματα αυτοκινητιστικά ή για τα εγκληματικά εργατικά ατυχήματα που αυξάνονται παντού στον καπιταλιστικό κόσμο και στην Ελλάδα βέβαια. Η προβολή τέτοιων καινοτομιών στις ΗΠΑ και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη δεν γίνεται βεβαίως για να ενημερώσει και να αξιοποιήσει την ενημέρωση ο λαός. Είναι διαφήμιση για την αξιοσύνη του ιδιωτικού καπιταλιστικού μονοπωλίου ή και άλλων μονοπωλίων, για το ξεζούμισμα των οικογενειών. Όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα αυτό απαιτούν τσέπη με χοντρό χρήμα. Στη Σοβιετική Ένωση, παραδείγματος χάρη, εκτός του ότι το εργατικό κράτος παρακολουθούσε το παιδί και τη μητέρα από την κοίηση στο διάστημα 2-3 χρόνων, υπήρξε υποχρεωτική καθολική εξέταση όλων των παιδιών από 12 διαφορετικές ταυτόχρονα παιδιατρικές ειδικότητες και όπου εντοπιζόταν πρόβλημα έγκαιρα υπήρξε άμεση ένταξη του παιδιού και ανάλογη στήριξη της οικογένειας από εξειδικευμένο πρόγραμμα και βεβαίως κοινωνική δομή του εργατικού κράτους. Με βάση τη φυσιατρική εταιρεία στην Ελλάδα, λείπουν 2.000 κρεβάτια αποκατάστασης, υπάρχουν 200 στο δημόσιο και αυτά όλα στην Αθήνα, και ενώ εδώ και 22 χρόνια δεν έχει ανοίξει κανένα κρεβάτι αποκατάστασης, όμως ακόμα και την περίοδο της οικονομικής κρίσης έγιναν μεγάλες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα με αποτέλεσμα τα ιδιωτικά κρεβάτια αποκατάστασης να φτάνουν στον ιδιωτικό τομέα να αγγίζουν τα 1.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 12,5% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού έχει ανάγκη ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Όμως, στα δημόσια ειδικά σχολεία ήταν γραμμένα την ένα-δύο χρόνια, επίσημα με τα επίσημα στοιχεία, 20.000 παιδιά και στην παράλληλη στήριξη 3.000. Αντιπαλεύουμε με την ευκαιρία, εδώ και λίγες μέρες, την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που στάρθηκε στα σχολεία και προς τους συλλόγους διδασκόντων για να συγκροτήσουν ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών που έχουν προβλήματα μαθησιακά. Αυτές οι ομάδες έρχονται να υποκαταστήσουν σε βάρος των παιδιών με ειδικές ανάγκες την αναγκαία στήριξη από διεπιστημονική ομάδα που πρέπει να έχει την ευθύνη της έγκαιρης διάγνωσης, της παρέμβασης στην εκπαιδευτική υποστήριξη μέσα σε ένα κατάλληλο βεβαίως σχολικό πλαίσιο. Αντί για αυτό, εκπαιδευτικοί ακόμα και χωρίς γνώση του αντικειμένου, καθώς απαιτούνται ειδικότητες αναπτυξιολόγων, παιδονευρολόγων ή παιδοψυχιάτρου κλπ, καλούνται να ετοιμάσουν αξιολογικές εκθέσεις για τα παιδιά που τα παρουσιάζουν σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ και να διαμορφώνουν και να υλοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα, χωρίς όμως αυτά να τα έχουν υπογράψει ειδικοί, και να τα υλοποιούν εντός του Γενικού Δημοσίου Σχολείου, που γνωρίζουμε ότι δεν έχει κατάλληλες υποδομές
ούτε για τα παιδιά και ουσιαστικό περιεχόμενο, ούτε για τα παιδιά που δεν έχουν ειδικές δυσκολίες. Θα φέρω επίσης ένα παράδειγμα πρόσφατο που προκύπτει από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τα ναρκωτικά, μάλλον νόμος τώρα έγινε γιατί τον ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τα ναρκωτικά, με την νομοθέτηση της δημιουργίας χώρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών ουσιών, τη δημιουργία κέντρων απεξάρτησης από ιδιώτες, δηλαδή επιχειρηματίες, από ΜΚΟ που ξέρουμε ότι πολλές ΜΚΟ, οι περισσότερες, είναι διασυνδεδεμένες όχι απλώς με έναν ιδιώτη επιχειρηματία, αλλά με μεγάλα μονοπόλια. Χαρακτηρίσαμε την επιλογή αυτή ως βρώμικη αποστολή, καθώς η εφαρμογή αυτού του μέτρου ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια, δεν είναι καινούριο, με στημένες επιστημονικές αναλύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και αυξάνεται ο αριθμός των επιστημόνων που διαμορφώνουν κατά παραγγελία μελέτες ότι θα γλιτώσουν οι ναρκωμανείς από το θάνατο, τις αρρώστιες, από την περιφορά τους στα πάρκα και στις πλατείες, από τη φυλακή, αν τους κλείσουμε ορισμένες ώρες σε ειδικούς χώρους με χορήγηση της δόσης τους από το κράτος ή από επιχειρηματίες. Άρα, όλα τα στοιχεία δείχνουν στις χώρες που έχει εφαρμοστεί ότι αυξάνεται η ναρκοεξάρτηση. Και το ακόμα χειρότερο, που συνέβη και στη Βουλή και όχι μόνο και σε αρθρογραφία, το να μιλάς για χώρους εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, το να μιλάς για ψυχαγωγική κάναβη, ταυτίζεται με ένα πνεύμα μοντερνισμού, ανανέωσης, ενώ οι πολέμοι όπως εμείς θεωρούνται παροχημένοι και οπισθοδρομικοί. Είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίζεις τον ναρκωμανή με στοργή και ευθύνη, να μην έχεις ως όπλο την ποινική αντιμετώπιση και άλλο πράγμα να εξοραίζεις την ναρκοεξάρτηση και να μην θεωρείς ότι δικαίωμα του χρήστη είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση και μάλιστα με την αξιοποίηση της πείρας των στεγνών προγραμμάτων των θεραπευτικών κοινοτήτων και το δικαίωμα της επανένταξης οπωσδήποτε στην εργασία. Να θυμίσω και ένα άλλο μέτρο, λίγο παλιότερο, που συζητήθηκε και πάρθηκε από προηγούμενες κυβερνήσεις, η λεγόμενη αποασυλλοποίηση ανθρώπων που ζούσαν σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, που τελικά πολλοί από αυτούς βρέθηκαν και βρίσκονται στο δρόμο σήμερα. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις αναπροσαρμογές και αλλαγές, γιατί η επιστήμη έχει φωτίσει ένα πρόβλημα, μια αναπηρία με ένα σωστό τρόπο, και άλλο πράγμα να γενικεύσεις, να εφευρίσκεις δίθεν εξυγχρονιστικά μέτρα, προκειμένου τι, να κάνεις περικοπές δαπανών. Γιατί αυτή είναι η ουσία όλων των εξυγχρονιστικών μέτρων που παίρνονται. Η κυβέρνηση προπαγάνδισε πέρυσι ότι έκανε προσπάθεια εξυγχρονισμού του συστήματος απονομής των παροχών, των επιδομάτων και των συντάξεων των ΑΜΕΑ, στο όνομα της περικοπής παροχών σε ΑΜΕΑ Μαϊμού. Υποσχέθηκε ότι οι παροχές θα αποδίδονται γρήγορα, με αντικειμενικά κριτήρια και σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Τώρα το πραγματική ανάγκη βάζεται το σε εισαγωγικά, γιατί είναι θέμα τι εκτιμάει κανείς, τι είναι πραγματική ανάγκη. Και αυτός ο δίθεν εξυγχρονισμός προωθήθηκε για να ελεγχθεί η πολιτική των περικοπών, όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες που έκαναν με τους ονομαζόμενους θεσμούς και τα μνημόνια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μειώθηκε ο αριθμός των ατόμων που παίρνουν επίδομα αναπηρίας από 212.000 σε 154.000, καθώς βασίζεται σε πολιτική αυθαίρετης μείωσης του πραγματικού ποσοστού αναπηρίας, ενώ υπήρξε για πολλά χρόνια άρνηση να μην φορολογείται το εισόδημα του επιδόματος αναπηρίας. Τώρα αντιμετωπίστηκε βέβαια με πιέσεις, αγώνες κτλ. Η πάλη του λαού πρέπει να επικεντρώνεται λοιπόν στη δωρεάν σύγχρονη κρατική παροχή υπηρεσιών και μέσων που έχουν σχέση με ΑΜΕΑ, στην κεντρική ευθύνη για κοινωνική και εργασιακή, και εργασιακή αποκατάσταση, στην κατάργηση κάθε ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση του αναγκαίου εισοδήματος σταθερού και την οικονομική στήριξη των οικογενειών. Η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της ΕΣΑΜΕΑ ισχυρίζονται ότι με τον νόμο αυτό διασφαλίστηκε επίσης η πρόσληψη αναπήρων, όμως δεν προκηρύχθηκαν για χρόνια θέσεις και οι αποφάσεις για προσλήψεις αναπήρων από ιδιώτες με πάνω από 50 άτομα δεν τηρήθηκαν, έτσι με πάνω από 50 άτομα προσωπικό δεν τηρήθηκαν, έτσι η βαριά ανάπηρη είναι βασικά μόνο άνδρη. Στις δημόσιες υπηρεσίες έγινε μόνο μια προκήρυξη για 500 θέσεις, ενώ στον ιδιωτικό τομέα έχει γίνει πρόληψη
έχει να γίνει πρόληψη ανάπηρου από το 2005. Παίρνουμε επίσης υπόψη όλα τα προγράμματα των υποδομών που χρειάζονται και τις διευκόλυνσεις των ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση παντού όπου επιθυμούν. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, συζητώντας και μην ξεχνώντας βεβαίως ποτέ τα οξυμένα καθημερινά προβλήματα, δεν μπορούμε όμως να παραλείψουμε ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Με τρεις κάλπες σίγουρα το Μάη και ίσως και τέταρτη των εθνικών εκλογών, αν δεν γίνουν τώρα, θα γίνουν τον Οκτώβριο. Για τα άλλα κόμματα, η προεκλογική περίοδος είναι ευκαιρία για παραπληνητικά και φοβικά διλήμματα, για σκυλοκαυγά, μεταφορά των δευτεροβουσών διαφορών τους στην πρώτη γραμμή, ώστε ο λαός με την ψήφο του να διασφαλίσει ότι μετεκλογικά θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική, που το ζύγι της βεβαίως είναι με το κεφάλαιο και τα κέρδη των μονοπωλίων. Το κριτήριο της ψήφου για όλες τις κάλπες, ανεξάρτητα ημερομηνίες, ανεξάρτητα αν έχει τη μορφή, ας πούμε, της λαϊκής συσπήρωσης ή είναι του ίδιου του ΚΚΕ, είναι για μας ενιαίο. Με την έννοια ότι απαιτείται στην κάλπη να βγει δυνατότερη από ποτέ η θέληση και η πολιτική ορίμανση του λαού να αντεπιτεθεί ενιαία στο κεφάλαιο και τα κόμματά του, που παρά τις αντιθέσεις τους για το ποιο θα είναι στη διακυβέρνηση, κινούνται στην ίδια γενική πολιτική γραμμή, στην ενσωμάτωση και πειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Η ενιαία απάντηση οφείλεται γιατί τόσο οι Δήμοι όσο και οι περιφέρειες βρίσκονται στην ίδια μεριά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, γιατί η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα δεν αμφισβητούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τις επιβαλλόμενες δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η διαφορά θα γίνει αν εκφραστεί στην κάλπη η ισχυροποίηση του κόμματος και των τοπικών ψηφοδελτίων που στηρίζει, χωρίς βεβαίως να είναι υποχρεωμένοι όλοι οι καινούργοι ψηφοφόροι ή και ένα μέρος των παλιών, ή αυτοί που επιστρέφουν στην κάλπη του ΚΚΕ και επιστρέφουν, να συμφωνούν σε όλα και για πάντα μαζί μας. Ψήφος είναι. Δεν δηλώνει δέσμευση και συμφωνία για πάντα. Πρέπει από τις κάλπες να βγει πιο δυνατή η θέληση, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέες ηλικίες και όλοι αυτοί που για πρώτη φορά ψηφίζουν, να βγει η θέληση ότι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στο επόμενο διάστημα, να προχωρήσει η ανασύνταξη, η αναγέννηση ενός σύγχρονου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, η δυναμική της κοινωνικής συμμαχίας, ώστε να αποσπαστούν κάποιες κατακτήσεις, να προσελκυστούν νέες μάζες στην ταξική πάλι, να επιβληθούν ρογμές και χτυπήματα στο αστικό πολιτικό σύστημα, να μην του επιτρέψουν με τη δική τους ψήφο και με τη δική τους ανοχή να ανασυντάσσεται με τη μορφή της αντιδεξιάς ή προοδευτικής συμμαχίας, με το λαθρεμπόριο της ψήφου δηλαδή, της απογοήτευσης, της μυρολατρίας και του φόβου. Βεβαίως, δεν περιμένουμε ως κόμμα από τις κάλπες να επέλθει η αναγέννηση της αντεπίθεσης, η αποτελεσματικότητα της πίεσης. Όμως η κάλπη, όπως και να το κάνουμε, σηματοδοτεί σε ποια κατεύθυνση δυναμώνει η πολιτική πείρα και θέληση των εργατικών λαϊκών μαζών. Γνωρίζουμε, είμαστε ρεαλιστές, ότι διατηρεί την αντοχή της στη συνείδηση του λαού η αστική αντίληψη ότι ο λαός με την ψήφο του πρέπει να ρυθμίσει ποιο κόμμα ή ποια κόμματα έχουν τη δύναμη να σχηματίσουν κυβέρνηση, για να κυβερνώνται για 4 χρόνια, δηλαδή να κυβερνά το λαός μέσω των βουλευτών και της κυβέρνησης, πράγμα που βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τις ψεύτικες διακηρύξεις περί λαϊκής κυριαρχίας, περί του κοινοβουλίου που είναι δίθεν ο ναός της δημοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και για την ανάδειξη τοπικών διοικήσεων. Κυριαρχεί το κριτήριο ποιος υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί, δηλαδή να πάμε με το ρεύμα, και να κυβερνήσει στην πορεία ή για τις εθνικές εκλογές ποιο κόμμα θα πάρει, θα είναι στην κυβέρνηση, έτσι που αυτό θα βοηθήσει τάχα και τους δημότες και τους πολίτες της περιφέρειας να αξιοποιηθούν οι γνωριμίες του δημάρχου, του περιφερειάρχη και οι φιλίες τους με τον έναν ή τον άλλο υπουργό. Πολλοίς κόσμος έτσι σκέφτεται. Άλλο κριτήριο εμφανίζει τη λογική του μικρότερου κακού ή ποιο κόμμα είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με ένα άλλο για να βγει μια σταθερή αστική κυβέρνηση. Εμείς το λέμε καθαρά.
κριτήριο ψήφου δεν μπορεί να είναι ποιο κόμμα θα, πρόθυμα θα συνεργαστεί ή να πάρει μέρος σε μια κυβέρνηση που υπηρετεί το κεφάλαιο και τον υπεριαλιστικό μονόδρομο, αλλά ποιο κόμμα αντιστέκεται, προτείνει φιλολαϊκές λύσεις και αναγνωρίζει έμπραχτα τον αναντικατάστατο ρόλο της ταξικής πάλης, της ασυμφωλίου της πάλης με το κεφάλαιο, τα μονοπόλια, τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Το θέμα είναι απέναντι στο λαό να στέκει ένα ασταθές πολιτικό σύστημα, μια αδύναμη διακυβέρνηση, σε συνδυασμό βεβαίως με ισχυρό κουκουέ και δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, τότε υπάρχει ελπίδα οι αγώνες να οδηγήσουν σε ορισμένα θετικά αποτελέσματα. Το μόνο που απαιτείται σήμερα είναι οι εργαζόμενοι, τουλάχιστον εκείνοι που εξακολουθούν να φλογίζονται από ριζοσπαστικά και ανατρεπτικά συνθήματα, να ορθώσουν ανάστημα στους χώρους δουλειάς, στους δρόμους, στα χωράφια, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις απεργίες και με την ψήφο τους απέναντι στο κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκπροσώπους του, απέναντι στο σύστημα, την εξουσία του. Με την ψήφο τους να δείξουν ότι κριτήριο αποτελεί η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, όχι σαν μια ελπίδα και σαν ευχή, αλλά σαν μια πραγματική διεκδικούμενη αναγκαιότητα και δυνατότητα. Οι διπλές εκλογές του 2012, οι τριπλές του 2014 και οι διπλές του 2015 απέδειξαν ότι δεν αρκεί η αγανάκτηση και η επιλογή τιμωρίας της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε κυβερνητικού κόμματος, δεν φτάνει η καταψήφιση του, απαιτείται και ο απεκλωβισμός από ορισμένα βασικά ιδεολογικά δόγματα των αστικών κομμάτων και των συμμάχων τους, απαιτείται η συνειδητοποίηση της ασυμφιλίωτης αντιπαράθεσης με την αστική τάξη και το αστικό κράτος, ως συνειδητοποίηση. Αυτή δίνει το γόνιμο έδαφος κριτηρίων, στάσεις, εκτίμησης κάθε φορά των μέτρων της πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί τις γενικότερες μες θέσεις ταξικά επικίνδυνες για το σύστημα και βεβαίως καλά κάνει να μας φοβάται, καλά κάνει να φοβάται και να υπολογίζει το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, για να μην ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία, έχει δική του παραλλαγή. Μας κατηγορεί ότι οι θέσεις μας είναι ουτοπικές, ότι ο λαός ζητάει άμεσες λύσεις και εμείς το παραπέμπουμε στη Δευτέρα παρουσία. Γι' αυτό είναι χρήσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ στους καπιταλιστές, αφού καλλιεργεί στο λαό τη μυρολατρία, την υποταγή, την αδυναμία. Ως κόμμα είμαστε εξαιρετικά ρεαλιστές, αλλά με ένα ρεαλισμό που δεν έχει καμία σχέση με το δήθεν ρεαλισμό των άλλων. Η ίδια επί της ουσίας λογική, να θυμίσω, καλλιεργήθηκε, γιατί έχει σημασία και οι νεότεροι να μαθαίνουν και οι παλιότεροι να θυμούμαστε, η ίδια λογική καλλιεργήθηκε από το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 70, όταν έλεγε ότι υπάρχει τρίτος δρόμος για τον σοσιαλισμό, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει σιγά σιγά στο σοσιαλισμό, σταδιακά και μεταρρυθμιστικά, με αποτέλεσμα να καταλήξει εκεί που κατέληξε το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80 σήμερα. Στη δεκαετία του 80, σε αριστερούς ανθρώπους, ακόμα και σε ένα μέρος δυστυχώς της ιαμικής αντίστασης και των απογόνων, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι ο αντίπαλος δεν θα αφήσει το κουκουέ να παίζει ρόλο σε ριζοσπαστικά μέτρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να ξεγελάσει τάχα, και ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα αναπόφευκτο σκαλοπάτι που έπρεπε να το ανέβουν μέχρι να φτάσουν κάποτε στο κουκουέ. Αυτή ήταν η κυρίαρχη, το κυρίαρχο επιχείρημα που ακούγαμε από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ή ψηφοφόρους που υποστήριζαν ότι το κόμμα είναι η πρωτοπορία, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι, ένα σκαλοπατάκι πριν έρθουν στο κουκουέ. Τα άλλα κόμματα, όταν επικαλούνται τον ρεαλισμό, εννοούν ότι οι λαϊκές απαιτήσεις δεν πρέπει να αμφισβητούν ή να βάζουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτό είναι ο ρεαλισμός τους. Ότι η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται και μάλιστα ενεργητικά στις επιλογές του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού καπιταλισμού, να παίρνει μέρος στις υπεριαλιστικές εκστρατείες, να εμπλέκεται στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στο πλευρό της μιας ή της άλλης υπεριαλιστικής δύναμης, γιατί αυτό βεβαίως και από την πλευρά του σωστά το λένε, αυτό συμφέρει την ελληνική αστική τάξη. Ο δικός μας ρεαλισμός έχει σήμερα ως βάση ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που νομοτελειακά θα πεθάνει. Βεβαίως, όχι στο κρεβάτι του πόνου λόγω γερατιών, αλλά κάτω από τον ανατρεπτικό αγώνα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Δυστυχώς το καινούριο δεν έχει ακόμα γεννηθεί, δηλαδή ο σοσιαλισμός σε ένα κύκλο χωρών έστω.
Ο ρόλος του κόμματος στην Ελλάδα και παντού επίσης του εργατικού κινήματος, της συμμαχίας του με τα φτωχά λαϊκά στρώματα, είναι ακριβώς να συμβάλλει σε αυτή τη νέα γένα. Και με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία ο καθημερινός αγώνας για τα καθημερινά προβλήματα και η όποια αποτελεσματική πίεση μπορεί αυτός να φέρει. Όμως, ότι το παλιό πεθαίνει και το καινούργιο δεν έχει γεννηθεί, δεν το λέμε με τον ίδιο τρόπο που μπορούσε κανείς να το πει το 1900, το 1910 ή ακόμα και το 1915. Γιατί το σοσιαλιστικό σύστημα συγκροτήθηκε στον 20ο αιώνα, ως το 1989-91, άρα ήταν αναγκαία και ρεαλιστική επιλογή, η μη επιβίωσή του ως το πρώτο πείραμα που επιχειρήθηκε δεν ήταν κάτι το υποχρεωτικό και αναπόφευκτο. Το κόμμα μας μελέτησε και την προσφορά του σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα και την υπερασπίζεται και σήμερα, αλλά και τις αιτίες και τους παράγοντες που οδήγησαν στη διάβρωσή του από τον οπορτουνισμό, άρα στο καπιταλιστικό πισωγύρισμα. Δεν είμαστε λοιπόν στο 2012 σήμερα επίσης, ούτε στο 2015. Τότε ένα μεγάλο μέρος αριστερών προοδευτικών ανθρώπων που είτε είχαν αγωνιστικά αποστρατευτεί και είτε απογοητευτεί, γιατί δεν έβλεπαν άμεσα αποτελέσματα τους αγώνες, στήριξαν τις ελπίδες τους στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα δεν μας καταλάβαιναν καθόλου όταν προειδοποιούσαμε ότι γρήγορα οι ελπίδες τους θα διαψευστούν. Σήμερα όμως ξέρουν τον ιδιαίτερα επικίνδυνο και βρώμικο ρόλο που έπαιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους μνημονιακούς νόμους και τη διεύρυνση των στρατιωτικών βάσεων και ορμητηρίων για τις υπεριαλιστικές επιδρομές από την Ελλάδα. Ο ρόλος του ήταν καταλυτικός στη συντηρητικοποίηση λαϊκών μαζών, σε αντιδραστικές και ακροδεξιές απόψεις, καθώς άκουγαν από τα χείλη μιας τάχα αριστερής κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ένας, ο καπιταλιστικός, ο δρόμος στήριξης του υπεριαλισμού. Έτσι τραυμάτισε βαθιά τη ριζοσπαστική συνείδηση που είχε καλλιεργηθεί με βάση και την εμπειρία παλιότερα της στρατιωτικής δικτατορίας και γενικότερα των εγκλημάτων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Το χειρότερο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ότι αποκλειστικά και μόνο τον Αύγουστο του 2015 μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και ύστερα μάλιστα την κοροϊδία του παραπλανητικού δημοψηφίσματος. Το χειρότερο δεν είναι ότι έχει δεσμεύσει για 99 χρόνια το μέλλον του λαού με συμβάσεις και ότι αθώωσε τον και μέχρι το 2060 έχουν συναυθεί κρατικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Εξίσου κακό, και θα έλεγα από μια άποψη, γιατί παίζει ρόλο για την ανάπτυξη του κινήματος, το χειρότερο, είναι ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ αθώασε τον καπιταλισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, φορτώνοντας την οικονομική καπιταλιστική κρίση στην ανήθικη διακήρυξη και στα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε χτύπημα στη λαϊκή συνείδηση, λέγοντας ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση και όχι η κρίση τα μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι εκμεταλλεύεται συνειδητά? Ότι η κρίση ξέσπασε επί διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια ΠΑΣΟΚ και ότι ο κύκλος της κρίσης κλείνει όπως κλείνει βεβαίως αντιλαϊκά με διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση στις συνθήκες του καπιταλισμού είναι αναπόφευκτη. Η πρώτη οικονομική καπιταλιστική κρίση σημειώθηκε το 1825, είναι η πρώτη καταγραμμένη στην Αγγλία. Και έκτοτε, δηλαδή δύο αιώνες πριν, και έκτοτε αδιάλειπτα εμφανίζεται σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη, κρατά ορισμένα χρόνια και στη συνέχεια με μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, με ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση του κεφαλαίου ακόμα και με τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι έγιναν ύστερα από γενικευμένη κρίση. Ύστερα λοιπόν από αυτόν τον κύκλο γίνεται το πέρασμα σε φάση ανάκαμψης για να ξαναμπεί το καπιταλιστικό σύστημα σε κύκλο κρίσης στην πορεία μετά από κάποια χρόνια. Επομένως, δεν έχει την πρωτεύουσα σημασία αν ξεσπάει κρίση σε συνθήκες που στη διακυβέρνηση είναι ένα φιλελεύθερο ή σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και ή κεντροδεξιά ή κεντροαριστερά. Η κρίση δεν οφείλεται δηλαδή σε κάποια ειδική ανομαλία, ούτε προέρχεται από τα έξω και μόνο. Δεν σημαίνει βεβαίως όταν λέμε ότι η κρίση βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος ότι αθωώνουμε τα αστικά κόμματα. Δεν είναι καθόλου ανεύθυνα, ευθύνονται όμως με την έννοια ότι ως υποκειμενικός παράγοντας στηρίζουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη που ξεσπάει η οικονομική κρίση αρχίζουν τα ηθικίστικα κηρύγματα, η επίκληση σκανδάλων, οι κατηγορίες για διαφθορά, αλόγιστες δαπάνες, για προσφετολογίες κτλ. Παντού.
Θυμάστε όταν ξέσπασε το 2008 κρίση στις ΗΠΑ, τη φόρτωσαν στα στεγαστικά δάνεια και στα λεγόμενα Golden Boys, τα ακριβοπληρωμένα στελέχη. Η κρίση έρχεται αφού έχει προηγηθεί η ισχυρή ή αρκετά ισχυρή καπιταλιστική ανάπτυξη και συσσόρευση κεφαλαίων, ακόμα και όταν αυτή έχει πρωτόγνωρους ρυθμούς και επέρχεται η κρίση, στη συνέχεια επιβραδύνουν τη ρυθμή της καπιταλιστικής ανάπτυξης, έρχεται η ύφεση και τελικά η όξυση της κρίσης που οδηγεί ο πακτολός κεφαλαίος να μην μπαίνουν στην παραγωγή, καθώς εμφανίζεται τάση μείωσης του μέσου ποσοστού κέρδους. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεύτερο μεγάλο ψέμα όλων των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, εμφανίζονταν δυσαρεστημένα με τα μνημόνια, αν και τα ψήφιζα, έκρυβαν και κρύβουν ότι τα μνημόνια ήταν το φάρμακο που χρησιμοποιείται επίσης υποχρεωτικά, ώστε η έξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη να γίνει σε βάρος των εργαζομένων αποκλειστικά και μόνο. Έκρυψαν και κρύβουν όλοι μαζί ότι τα μνημόνια δεν συμπεριλαμβάνουν κάποια ειδικά προσωρινά μέτρα, τα λέγαμε εμείς βέβαια από την πρώτη στιγμή, αλλά μέτρα που είχαν επεξεργαστεί οι οικονομικοί και πολιτικοί μηχανισμοί και οι ενώσεις του κεφαλαίου ακόμα από την περίοδο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης του 1973. Τα μέτρα δηλαδή που πάρθηκαν από τη δεκαετία 90 και μετά και σε όλους τις περιπτώσεις της κρίσης. Ορισμένα μάλιστα και πιο πριν είχαν γίνει αντικείμενο προβληματισμού, όταν το καπιταλιστικό σύστημα για να διασφαλίσει την κερδοφορία και την αδιάκοπη ανάπτυξη του εγκατέλειψε την πολιτική των κρατικοποιήσεων και ορισμένων κοινωνικών παραχών που έκανε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα άλλο μεγάλο ψέμα συνειδητά που χρησιμοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η θέση του ότι η κρίση οφείλεται στην επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Αυτή είναι και η σημαία του στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Καταγγέλει την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη και την Ελλάδα και στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι από κόμμα φιλελεύθερης πολιτικής έγινε νέο φιλελεύθερης. Λες και η φιλελεύθερη ιδεολογία είναι προοδευτική. Είτε πεις φιλελευθερισμός, είτε νεοφιλελευθερισμός, είτε σοσιαλδημοκρατική διαχείριση, επί της ουσίας πρόκειται για παραλλαγή της αστικής διαχείρισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ένα άλλο συνειδητό και εξίσου επικίνδυνο με τα προηγούμενα ψέματα που οδηγεί στην παθητικοποίηση και τη φοβία είναι η φιλολογία πως όλα τα κόμματα, αυτά τα αναπτύσσουν όλα τα κόμματα, ότι σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, δηλαδή καπιταλιστικής διεθνοποίησης, κάθε χώρα πρέπει να είναι ενταγμένη σε κάποια συμμαχία, αλλιώς καταδικάζεται στον απομονωτισμό και στην οπισθοδρόμηση. Πρόκειται για συμμαχία που συμφέρει αποκλειστικά και μόνο την αστική τάξη. Έτσι δικαιολογούν ότι το προβάδισμα έχει το λεγόμενο διεθνές δίκαιο έναντι του εθνικού, ότι μπορεί να εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας, ενός λαού, σε πιο ισχυρά κράτη ή ενώσεις και μάλιστα με συνταγματική κατοχήρωση. Ακόμα έτσι δικαιολογείται και η αλλαγή συνόρων. Έτσι δικαιολογούν και την Ατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών. Βεβαίως οι θεωρίες ότι μια χώρα δεν μπορεί να σταθεί μόνη της, χωρίς να ανήκει σε έναν υπεριαλιστικό συνασπισμό, δεν λέγεται από κυβερνήσεις, ας πούμε, μικρών χωρών με προβλήματα, λέγεται και από τα πιο ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, που υπερασπίζονται το μονόδρομο. Και όταν μια μεγάλη δύναμη όπως η Μεγάλη Βρετανία φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σημαίνει ότι απεντάσσεται, αποχωρεί από τις συνεργασίες με τα καπιταλιστικά κράτη και τις συμμαχίες, κάθε άλλο. Είναι απολύτως αναγκαίο να κατανοήσει ο λαός ότι αυτό που όλα τα κόμματα λένε πλην κουκουέ, ότι η Ελλάδα πρέπει να αναβαθμίσει το ρόλο της στην περιοχή και έτσι θα διασφαλίσει σταθερότητα και ειρήνη, την ίδια μάλιστα ώρα που το ΝΑΤΟ νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο αφού δεν δέχεται την ύπαρξη συνόρων, ενώ ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν κάνουν τίποτα για την επίλυση του Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής και κατοχής και ενώ ετοιμάζεται, κρατήστε το αυτό, η νομιμοποίηση μιας διχοτομημένης Κύπρου με πρόσθετες μάλιστα αμερικάνικες βάσεις και ενώ ετοιμάζεται και η συγκυριαρχία στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτοί όλοι λοιπόν λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου και ότι πρέπει να συνεργάζεσαι με τους υπεριαλιστές γιατί έτσι εξασφαλίζεις σταθερότητα και ειρήνη.
Διαπαιδαγωγούν δηλαδή τον ελληνικό λαό να δέχεται η Ελλάδα να μετέχει σε επιθετικές στρατιωτικές και πολιτικές ενέργειες κατά των λαών της περιοχής, με αντάλλαγμα την ησυχία μας. Δεν παραδέχονται βέβαια ότι αν οι ενδοημπεριαλιστικές αντιθέσεις φτάσουν στο απόγειο και αν τότε επιλεγεί μια γενικευμένη στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στα ημπεριαλιστικά κράτη στην περιοχή, τότε δεν ισχύουν ούτε συμμαχίες, ούτε ανταλλάγματα, τίποτα. Όλοι οι λαοί θα κληθούν να χύσουν το αίμα τους για τα συμφέροντα των ημπεριαλιστών. Η πρώτη φορά λοιπόν αριστερά, όπως λέει, όπως και η Νέα Δημοκρατία για τον Πασόκ, ακολουθώντας τα άλλα αστικά κόμματα, ως πάγιο στόχο τους έχουν να κυριαρχήσει στη λαϊκή συνείδηση ένα στάνταρ χαμηλών απαιτήσεων, αξιοποιώντας τη δεκάχρονη κρίση. Όταν πέφτουν τα γενικά στάνταρ, πέφτουν και τα στάνταρ για τα αμαία. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Κακό, αλλά εξηγείται γιατί. Το ζητούμενο είναι να μην έχουν οι εργαζόμενοι ως αίτημα, καταρχήν, την επιστροφή των όσων έχασαν τα χρόνια της κρίσης. Καθώς η λεγόμενη έξοδος από τα μνημόνια δεν πρόκειται να φέρει πίσω και να καταργήσει τις πρωτοφανείς απώλειες που δεχτήκαμε. Το όριο της φτώχειας το ταυτίζουν με το όριο της εξαθλίωσης, της πείνας, της αδυναμίας να εξασφαλίσει στέγη, της γενικευμένης στέρησης. Πάνω από το όριο αυτού της φτώχειας θεωρούνται όλοι οι υπόλοιποι όχι μόνο μη φτωχοί, αλλά και υποχρεωμένοι να πληρώνουν αβάσταχτους φόρους, να υποφέρουν με χαμηλούς μισθούς, να αποτελούν αυτοί τον κύριο παράγοντα άτλησης παροχών για τους πιο εξαθλειωμένους. Βεβαίως για εμάς ως κόμμα το ζήτημα της αλληλεγγύης είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι υποχρέωση του κινήματος να αφήνει κανέναν και καμιά να βρίσκεται στο έλεος των ταξικών εχθρών του και των μηχανισμών του. Άλλο όμως η εργατική λαϊκή αλληλεγγύη και άλλο πράγμα η συμφιλίωση με πολιτική κουπονιών και συσιτίων και επιδομάτων φτώχειας. Δεν καλλιεργούμε βεβαίως αυταπάτες στους εργαζόμενους ότι ο καπιταλισμός χωράει τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους, όμως πρέπει να εξαντλήσουν με τη δύναμή τους, να αποσπάσουν κάποιες κατακτήσεις, να ετοιμάζονται να μην δεχθούν νέες θυσίες όταν ξαναζητηθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποφύγουν τα χειρότερα, αλλά και να κερδίσουν επιπλέον σε πείρα και ωριμότητα, ώστε να τραβήξουν ως το πρώτο πραγματικό νικηφόρο τέρμα, που είναι και πρέπει να είναι η εργατική λαϊκή εξουσία, που θα βάλει μπρος την κοινωνικοποίηση των εργοστασίων και των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, την ένταξή τους σε κεντρικό σχεδιασμό και τους θεσμούς εξουσίας να λειτουργούν ως έλεγχος από τα κάτω προς τα πάνω. Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ζητήματα τακτικής. Υπάρχουν διαφορές σε ορισμένα ιδεολογήματα και συνθήματα που τις συναντάμε, αν θέλετε, σε όλα τα αστικά κόμματα, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια. Πρόκειται για διαφορές που απορρέουν από αντιθέσεις συμφερόντων ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις, στον πόλεμο μεταξύ τους, ενώ συμφωνούν απολύτως στη γραμμή πρόληψης ανόδου της ταξικής πάλης, τσακίσματός της έγκαιρα, απολύτως ευθυγραμμισμένη στη λιτότητα, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις παντού κτλ. Οι διαφορές τους, μάλιστα, ανάμεσα στα κόμματα, όπως τις ζούμε στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια, όταν δεν ξεπερνάνε ορισμένα ακραία όρια, είναι απολύτως χρήσιμες για το αστικό πολιτικό σύστημα, που υπολογίζει ότι όταν ένα αστικό κόμμα χάνει την επιρροή του, την εκλογική του δύναμη, οι ψήφοι να παγιδεύονται στο δίχτυ άλλου αστικού κόμματος ή μπλοκ αστικής διαχείρισης. Όταν μάλιστα ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του κεφαλαίου δυνάμεις που εμφανίζονται ως αριστερές ή και μάλιστα όταν πρώην κομμουνιστές περνάνε στο στρατόπεδό τους, τότε είναι ακόμα καλύτερα για αυτούς. Έτσι εξηγείται και η λατρεία των υπεριαλιστών προς την κυβέρνηση Τσίπρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το έχουμε διακηρύξει επανειλημμένα στους αγώνες αλλά και μπροστά στις κάλπες. Έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά, έτσι αισθανόμαστε. Δεν κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση το τι ψηφίζουν. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη αγκαλιά για τους ανθρώπους τους Μόχτου, τους εργάτες και τις εργάτριες, τους βιομηχανικούς εργάτες, τους υπάλληλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους άνεργους, τους επιστήμονες που βάζουν τις γνώσεις τους στις υπηρεσίες της παραγωγής, τους νέους και τις νέες περιπλανόμενους στην καπιταλιστική αγορά εργασίας, σε αυτή την απάνθρωπη ζούγκλα που ζουν.
Έχουμε επίσης μεγάλη αγκαλιά και για όλα εκείνα τα τμήματα, τις ομάδες, τις κοινωνικές που υποφέρουν από πιο ειδικά προβλήματα. Το κόμμα μας παλεύει σε όλα τα μέτωπα πάλι. Σε ένα από αυτά είναι και το Αστικό Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, τα όργανα της Δημοτικής και Περιφερειακής Διοίκησης. Οι εκλεγμένοι όμως από το ΚΚΕ και από τους συνεργαζόμενους μαζί του δεν περιορίζονται στις μάχες στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών, ούτε σε άγονες και φιγουρατζίδικες από προσανατολιστικές αντιπαραθέσεις. Αξιοποιούμε και την παραμικρή χαραμάδα που ανοίγεται και από την οποία μπορεί να υποφεληθεί ο λαός. Πάνω απ' όλα, τα αξιώματα αυτά μπαίνουν στην υπηρεσία της λαϊκής διαφώτισης και της οργάνωσης των αγώνων. Και πιο ειδικά απευθυνόμαστε σε όσους δεν ανέχονται στο όνομα της αριστεράς και της προόδου να βρωμίζονται αξίες και ιδανικά για τα οποία έπεσαν ζωές, βασανίστηκαν και κυνηγήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Θα ήθελα να κλείσω με τούτη τη θέση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι από τη στιγμή που έγιναν επαναστάσεις και επικράτησαν, αυτές μπορούν να ξαναγίνουν όταν οι λαοί αποφασίσουν στις κατάλληλες βεβαίως συνθήκες. Από τη στιγμή που έγιναν λαϊκές εξεγέρσεις, ανεξάρτητα πώς εξελίχθηκαν, σημαίνει ότι οι λαοί μπορούν να εξεγερθούν όταν το αποφασίσουν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Από τη στιγμή που έγιναν μεγάλοι εθνικοπελευθερωτικοί αγώνες που συνέτριψαν ισχυρότερους στρατούς κατοχής, σημαίνει ότι οι λαοί μπορούν να αποφασίσουν να νικήσουν και να μην υποταχθούν εθελοντικά. Μπροστά στο λαό λοιπόν και την νεολαία μπαίνει ένα ερώτημα. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Υποταγή και παθητικότητα ή οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση κλιμακωμένη κατάλληλα ως την τελική νίκη όπου ο καπιταλισμός θα γίνει οριστικά παρελθόν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε μπροστά στις δυσκολίες του καθημερινού αγώνα. Γιατί μπορεί ο 20ος αιώνας να έληξε με μια πρωτοφανή υποχώρηση του παγκόσμιου εργατικού, λαϊκού, κομμουνιστικού κινήματος, έτσι έληξε ο 20ος αιώνας και συνεχίστηκε στις αρχές του 21ου, αλλά ο 20ος αιώνας είναι γεμάτος από επαναστάσεις, εξεγέρσεις, εθνικοπελευθερωτικούς αγώνες, αντιαπικιοκρατικούς, που σε αυτούς ανεξάρτητα ποιοι ήταν οι ηγέτες τους, λέω για τους αντιαπικιοκρατικούς, οι λαοί έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους, που σημαίνει ότι ο κύκλος των μεγάλων εξεγέρσεων και κοινωνικών επαναστάσεων θα ξανανοίξει σίγουρα μέσα στον αιώνα που ζούμε και μέσα σε αυτές τις δεκαετίες που ζούμε. Δηλαδή ο 20ος θα επαναληφθεί προσθέτοντας όμως τη νέα πείρα των λαών που έχει προκύψει από τον προηγούμενο αιώνα. Σας ευχαριστώ.